Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε. Τέταρτο Leaders, τέταρτη χρονιά συνεχόμενη. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και για την κριτική, η οποία είναι καλοδεχούμενη και πολλές φορές και διδακτική. Το μόνο που απλώς θέλω να επαναλάβω εγώ για τη γλώσσα και το ύφος της εκπομπής είναι ότι επειδή η εκπομπή απευθύνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε ανθρώπους που ζουν έξω από την Ελλάδα, έξω από τα ελληνικά σύνορα, στους ομογενείς μας δηλαδή, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Αυστραλία, μοιραία η γλώσσα μας με τους εκλεκτούς καθηγητές και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, προσπαθούμε να είναι όσο πιο απλή και κατανοητή, για να μπορούν και οι άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια μακριά από την Ελλάδα να μας αντιλαμβάνονται. Αυτά για κάποια σχόλια που παίρνουμε, ότι έχουμε την τάση να εκλαϊκεύουμε τα θέματα. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της εκπομπής, να εκλαϊκεύουμε τα θέματα. Κάνουμε πρεμιέρα φέτος, λίγο καθυστερημένα, φάγαμε το Σεπτέμβριο σε διακοπές, με έναν πολύ καλό καλεσμένο, ένα εκλεκτό κύριο, ο οποίος μας κάνει την τιμή να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του για τη γεωπολιτική, διότι είναι από τους ελάχιστους επιστήμονες στην Ελλάδα που βλέπει τη γεωπολιτική σαν σύνολο και όχι σαν αποσπασματικό σχολιασμό της πραγματικότητας. Ο κ. Παναγιώτης Ήφαιστος είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κύριε καθηγητά, το όνομά σας συνδέεται με την, πώς να το πω, με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Όχι μόνο σε επίπεδο ανάγνωσης, αλλά και σε επίπεδο επηρεασμού. Πολλοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να μπουν μέσα στο μυαλό σας και να καταλάβουν τι είναι αυτό που περιγράφεται. Εγώ θέλω να καταλάβω, σαν απλός πολίτης και όχι σαν δημοσιογράφος, με απλές κουβέντες, τι είναι αυτό που κάνει τόσο σωστό η Τουρκία τα τελευταία χρόνια και τι τόσο λάθος η Ελλάδα. Μάλιστα. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια. Θα αρχίσω λέγοντας ότι δεν έπρεπε να είναι τόσο σημαντική η παρουσία μου, να θεωρείται τόσο σημαντική, διότι αυτονόητα έλεγα. Ναι. Έπρεπε τα αυτονόητα να είναι. Έχω βεβαίως και πιο δυσνόητα και δύσκολα θεωρητικά κείμενα, κυρίως στα αγγλικά. Mm-hmm. Αλλά όμως στην Ελλάδα, μόλις ήρθα, το πρώτο πράγμα που άρχισα να κάνω ήταν να μιλώ για τα αυτονόητα, τα στοιχειώδη, τα θεμελιώδη, τα δομικά, mm-hmm. που πρέπει να ξέρει όχι κάθε πολιτικός, κάθε πολίτης. Θα αρχίσω επισημένοντας ότι είναι ευρέως αποδεκτό στην διεθνή πολιτική και επαναλαμβάνεται διαρκώς τη φράση του Kenneth Waltz, ενός σημαντικού, θεωρείται μετά το Θουκυδί για τους σημαντικότερους, ότι η ανάλυση της διεθνούς πολιτικής είναι το αντίστοιχο της ιατρικής. Mm-hmm. Κάνεις λάθος διάγνωση της διεθνούς πολιτικής, λάθος θεραπεία, ζημιές ή και θάνατος. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι πώς εμείς βλέπουμε τη διεθνή πολιτική, τι θέση έχουμε του διεθνούς συστήματος. Δεν είναι διόλου ασήμαντο. Θα αρχίσω επισημάνοντας ότι απαιτείται γνώση και επίγνωση. Αν μιλούμε για εθνική στρατηγική, απαιτείται να έχουμε γνώση και επίγνωση των κύριων κατευθύνσεων, των κύριων προσανατολισμών του ιστορικού γίγνεσθε. Εδώ είναι η γεωπολιτική. Ναι. Ότι δηλαδή, για παράδειγμα, την Μεγάλη Βρετανία, που ήταν η κυρίαρχη γεωπολιτική δύναμη από τον 16ο μέχρι τον 20ο αιώνα και έλεγχε την περίμετρο της Ευρασίας που αρχίζει από την Ευρώπη και πάει στην Κίνα με ένα τεράστιο ναυτικό στόλο και με στρατηγική διέρεια και βασίλευε, την διαδέχτηκε, πήρε τη σκυτάλη η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγάλη ναυτική δύναμη. Επομένως, δεν πρέπει να υποτιμάμε τις μεγάλες συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων, ηγεμονικών δυνάμεων, στην περίμετρο της Ευρασίας που είμαστε ακριβώς εμείς. Στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο. Και βεβαίως. Άρα, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που διακόπτω έτσι τώρα, σαν σπουδαστή, εμένα θα με αντιμετωπίσετε σαν φοιτητή τώρα. Άρα και ο Ερντογάν, ο οποίος διατυμπανίζει συνεχώς ότι εγώ θέλω στόλο, ότι εγώ θέλω ναυτικό, με τη λογική που μόλις αναπτύξατε, και αυτός επιθυμεί να ηγεμονεύει του χώρου. Και αυτός μάλλον επιθυμεί να ζει ηγεμονεύοντας του χώρου. Δηλαδή, είναι η επιβίωσή του η ηγεμονία του χώρου. Το λέω λάθος? Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πάμε στην Τουρκία ευθέως, αλλά αυτό πρέπει να πάμε και στα βαθιά. Ναι. Δεν θα πάμε στα βαθιά, θα πούμε δύο-τρία πράγματα απλά. Πάμε πρώτα στα ρηχά. Το πρώτο είναι ίσχυε μετά το 1945 και πριν ότι η Τουρκία είναι ένα κεντρικό στρατηγικό κράτος για τις δυτικές συμμαχίες. Το είπανε, το ξαναείπανε, το ξαναλένε, το λένε τώρα και με τα προβλήματα που έχουν με τον Ερντογάν. Το δεύτερο είναι ότι το Κυμαλικό κράτος είχε μια προσέγγιση ως προς τις σχέσεις του με τη Δύση. Καθόλου, αν θέλετε, ευνοϊκή γι' αυτό. Mm-hmm. Και το βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουμε χρόνο να αναφέρουμε. Ο Ερντογάν τι προσπαθεί να κάνει? Και αυτό μπορούμε να το δούμε ως μεθοδολογία του Ερντογάν και των Οθωμανών ευρύτερα μέσα από τα κείμενα του Νταβούτογλου. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Νταβούτογλου ναι, μεν διώχθηκε για κάποιους λόγους,
Αλλά ο Ερντογάν είναι πιο Νταβούτογλου από τον Νταβούτογλου στις νταβουγλιανές ιδέες. Επίσης, τρίτο, είναι ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του πρώτου κειμένου του Νταβούτογλου, εναλλακτικές κοσμοθεωρίες, ως Ισλαμιστής μιλούσε δηλαδή. Ναι. Είναι και αυτό σημαντικό να το δούμε τι εννοεί. Μετά όμως, στο στρατηγικό βάθος, είπε κάτι που ο Ερντογάν τώρα εφαρμόζει κατά λέξη. Πώς θα κάνουμε το κεμαλικό κράτος το πολύ καλά οργανωμένο, το πολύ ισχυρό κράτος. Μάλιστα, ο Νταβούτογλου είχε ως υπουργός εξωτερικών και υπουργός και πρωθυπουργός μετά, πήρε συγκεκριμένα μέτρα για να οργανώσει περισσότερο το κράτος, τα επιτελεία του. Την ανάλυση, τη στάθμιση, την εκτίμηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής. Ναι. Ο Ερντογάν λοιπόν αυτό που κάνει είναι να διαδεχθεί με πιο έτσι, έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι μπορούσε κάποιος να φανταστεί το κεμαλικό κράτος. Θα μου πείτε όλες αυτές οι διώξεις, οι παρατήσεις και όλα, φυλακίσεις κλπ. Τι σημαίνουν. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι πολύ μεγάλο κράτος. Και φαίνεται ότι συμβαίνουν και κάποια πράγματα που δεν τα συζητάμε εδώ. Στεκόμαστε στην καθημερινότητα, στις δηλώσεις εξάρσεις και δεν βλέπουμε ότι στο εσωτερικό της Τουρκίας, μέσα από τον νεοοθωμανισμό, και να μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν η Κεμαλική ήταν κοσμική, αλλά είχε και Ισλαμιστές. Ισλαμιστές και Κεμαλιστές, λαμβάνει η χώρα μια ζύμωση που προκαλεί μια σύγκληση θέσεων και απόψεων ναι. γύρω από τα αθήκα θέματα. Πολύ πιο δυσμενή για μας, επειδή είναι αναθεωρητικό κράτος η Τουρκία. Προφανώς. Γιατί ο Ερντογάν, συγγνώμη που σας διακόπτω, εμφανίζεται μετριοπαθής. Αν ακούσει κάποιος την τουρκική πολιτική σκηνή, του ζητάνε ουσιαστικά αίμα, αποβάσεις, όλα τα νησιά. Τον κατηγορούν ως μετριοπαθή, διότι δεν έχει πάρει 18 νησιά στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ναι. Αυτή λοιπόν η στοιχειώδης ανάλυση έπρεπε να μας απασχολεί περισσότερο στην Ελλάδα και να σκεφτούμε ότι είτε ο Ερντογάν μείνει εκεί που είναι και. Πριν από του Βέντε με τη Δύση, που είναι καθόλου περίεργο, όποιο είχε μελετήσει τον Ντεκόλο και πόσο συνέχεια έγινε πυρηνική δύναμη η Γαλλία κλπ., γνωρίζει ότι ήταν πολύ μεγάλη δυσύγκρουση του Ντεκόλο με τη Δύση. Τελικά η Δύση, επειδή ήταν ισχυρή προσωπικότητα, είχε στρατηγική, το αναγνωρίσανε ένα μόνο του Βέντε με ειδική θέση και ρόλο δηλαδή στι δυτικέ συμμαχίε σχέση με άλλα κράτη. Ναι. Είτε λοιπόν ο Ερντογάν μείνει και προχωρήσει σε ένα μόνο του Βέντε με τι δυτικέ συμμαχίε. Γιατί, παρένθεση, με συγχωρείτε. Ο Ερντογάν ξέρει αυτό που δεν ξέρουμε εμείς. Ανήκουμε, λέει, στη Δύση. Δεν ανήκουμε στη Δύση. Είμαστε ενταγμένοι στις ναυτικές συμμαχίες, στις δυτικές ναυτικές συμμαχίες. Ισότιμα, μάλιστα. Και στην Ευρώπη, ισότιμα. Εκεί διαπραγματευόμαστε με ισότιμο τρόπο, συναλλασσόμαστε στην βάση των εθνικών συμφερόντων. Δεν γονατίζουμε. Ναι, δεν μας έκανε κανένας χάρη, εννοείται. Καμία χάρη. Ναι. Και αυτοί μας υποτιμούν και μας θεωρούν αναλώσιμους και μας ρίχνουν στα σκουπίδια, αν θέλετε. Ωραία, τα λέτε. Αν δεν κάνουμε συναλλαγές. Στην βάση των εθνικών συμφερόντων. Δεν σε σέβονται ουσιαστικά, αν δεν διεκδικείς το δίκιο σου. Ιδιαίτερα όταν δουν και ιδεολογήματα να κυριαρχούν στην διεθνή πολιτική, τελείως σε υποτιμούν και τελείως σε θεωρούν αναλώσιμο. Προχωρώ λοιπόν και ολοκληρώνω όσο αφορά την Τουρκία και λέω ότι ακόμη και αν διεδεχθεί τον Ερντογάν κάτι άλλο, ένα συνδυασμό κεμαλιστών των Οθωμανών, ο Γιούλων, Νταβούτογλου, η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι ένας ισχυρός παράγοντας. Τώρα από εκεί πέρα κάποια εξειδικευμένα πράγματα, όπως είστε 400, τα F-35. Είναι ρευστά αυτά, παίζονται. Ναι, παίζουν. Κάποιος μου είπε π.χ. και δεν ξέρω καν αν είναι ορθό, αλλά είναι δικός. Ότι μεγάλη σημασία έχει το S500, όχι το S400. Ναι. Ότι το F35 μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Είναι σαν τις τηλεοράσεις τα όπλα, κύριε καθηγητά. Πάντα υπάρχει μια καλύτερη. Ναι. Τι σημαίνουν όλα αυτά όμως. Μήπως η Τουρκία κάνει αυτό που δεν κάνουμε εμείς εδώ και δεκαετίες. Ορίζει τα ιεραρχημένα εθνικά συμφέροντα. Τα διαβαθμίζει και ακολουθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση εκπλήρωσής τους. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι πρέπει να προχωρήσουμε τη συζήτηση αυτή με παραδείγματα. Εμείς έχουμε τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα όσα έχει η Τουρκία, έτσι ώστε να μπούμε κάτω σε ένα τραπέζι και να τα συζητήσουμε. Ή, κύριε καθηγητά, εμάς τα προβλήματά μας είναι ένα, που είναι ο γείτονας εξ Ανατολών, ο οποίος είναι τεράστιο σε μέγεθος, είναι αλλοπρόσαλλος πολλές φορές στη συμπεριφορά. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα να με απειλεί καθημερινά, τη μία με πυρηνικά, την άλλη με τους μετανάστες, την άλλη με παραβιάσεις, την άλλη με αφισβήτηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος στο έδαφος. Δηλαδή, μήπως έχουμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά, με έναν αλλοπρόσαλο ηγέτη και με μια αλλοπρόσαλη πολιτική, όπου ό,τι και να κάνουμε, δεκαφωτισμένα μυαλά σαν και εσάς να μαζευτούν, θα έχουν απέναντι έναν άνθρωπο ο οποίος φέρεται σαν το πληγωμένο θηρίο. Εγώ θα διαφωνήσω με την έννοια αλλοπρόσαλπο, σαν σημαίνει τρελός και αρκετά. Προς τα εμάς ναι. εννοώ. Ναι. Διότι αυτό που μετράει στην στρατηγική ανάλυση είναι κατά πόσο οι υδρώντες, τα κράτη, λειτουργούν ορθολογιστικά. Mm-hmm. Και ορθολογιστικά σημαίνει δύο πράγματα.
ότι στην πλάστηκα κόστους και ωφέλους δεν κάνεις τίποτα το οποίο να σου προκαλέσει μεγαλύτερο κόστος από ότι όφελος. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης και όλη η Θουκυδίδη ανάλυση εξηγεί, δίκιο έχει όποιος έχει ισοδύναμη. Όταν δηλαδή υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Εδώ λοιπόν δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν είναι ορθολογιστής. Είναι ορθολογιστής και καταλαβαίνει από κόστος. Απλά δεν του βάζουμε κόστος. Τι σημαίνει κόστος? Σημαίνει αποτρεπτικό κόστος. Ας αρχίσουμε λέγοντας ότι δύο πράγματα στην Ελλάδα, μια εμπειρία 30 ετών εδώ, 30 δεκαετιών στην Ελλάδα, είναι ότι δεν έχουμε σκεφτεί τα εθνικά συμφέροντα και κυρίως δεν έχουμε ορίσει τα εθνικά συμφέροντα. Και δεύτερο, δεν καταλάβαμε ότι για να έχεις εθνική στρατηγική απαιτείται οργανωμένο κράτος το οποίο θα εκπληρώνει αυτά τα εθνικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, εάν πάρουμε κάτι το οποίο θεωρείται παντού, αν θέλετε, ως κύριο και σημαντικό, ότι συμφέρον επιβίωσης του κράτους είναι κυριαρχία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η βίβλος των διεθνών σχέσεων, στα ελληνικά, το πρότειναν πάρα πολύ ο Αρβαϊτόπουλος και πολλοί άλλοι, του Μόρκενθάου, πολιτική μεταξύ των εθνών. Ναι. Τα λέει όλα περίπου, αν θέλετε. Είναι το κείμενο των κειμένων. Εκεί ναι. Στηρίχθηκε και διαμόρφωσε κιόλας και την αμερικανική και δυτική πολιτική σκέψη. Δεν ξέρω πόσοι πολιτικοί το διάβασαν. Ο Μόρκενθάου λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι βιώσιμο είναι εκείνο το κράτος το οποίο διαθέτει επαρκή ισχύ να εφαρμόζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου για την επικράτειά του. Mm-hmm. Να το πούμε διαφορετικά. Αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την επικράτεια του κράτους είναι η κυριαρχία του. Ναι. Το οποίο επιβάλλεται, ναι, όπως είπατε. Επιβάλλεται εάν αφιζητείται, βεβαίως. Βεβαίως. Δεν είναι δηλαδή αυτονόητο. Πρέπει να μπορώ να επιβάλλω αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο για μένα. Ακριβώς. Ναι. Δεν θα με ακρηγορήσω, θα πω απλά όταν πάρουμε την ελληνική πολιτική. Από το 1974 και μετά. Δεν άστα την Κύπρο. Είναι άλλο στάξη ζήτημα. Και δούμε αυτό το θέμα των ζωνών, τη ιερίδα ζώνη, τη φαλοπικιπίδα τη ΑΟΣ, θα δείτε ότι αμφιτελαβευόμαστε μεταξύ κάζου σπέλη. Και τέλεια σιωπή. Δηλαδή τίποτα αυτή τη στιγμή. Τι είναι η αλλοδίδα ζωή τη Ελλάδα? Εγώ λέω λοιπόν το εξή, ως αναλυτής. Και τονίζω και ξεκαθαρίζω, αποστασιοποιούμε ως αναλυτής πλήρως από κόμματα και πρόσωπα. Ναι. Το ζήτημά μας είναι δύο αιώνων από τον καιρό που πέθανε ο Καποδίστρια, δεν είναι το ρινό. Ναι. Η οργάνωση του κράτους. Σωστό. Και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Η οργάνωση των κρατικών επιτελείων. Ναι. Η συγκρότηση εθνικών συμφερόντων και κοινωνική συνένεση γύρω από αυτά. Διότι δεν γίνεται να υπάρξει εθνική στρατηγική και εκπλήρωση εθνικών συμφερόντων, εάν δεν αποδέχονται όλοι. Ανεξαρτήτως όλοι, καλά, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και ωριακές φωνές. Αλίμονο. Δεν θα τις ξεδιδρώσει με κανένα όπλο. Αλίμονο. Ας υπάρχουν. Ότι το τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την επικράτειά σου είναι απαραβίαστο. Και δεν είμαστε βιώσιμοι εάν δεν το προασπίσουμε. Είτε αυτό είναι η κυριαρχία που είναι τώρα χαραγμένη στον Εύρο, στο Αιγαίο και οπουδήποτε αλλού, είτε αυτό είναι αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και όλα τα κράτη το εφάρμοσαν πριν ημών. Εμείς, κύριε καθηγητά, δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση σαν κοινωνία, αφήστε στην άκρη τι κάνουν οι πολιτικοί, να αντέξουμε την εφαρμογή αυτού που λέτε εσείς προάσπιση του κεκτημένου μου. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος, εσείς μιλάτε καθημερινά με τόσο κόσμο και εγώ μάλλον τόσο, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αν προχωρήσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο επειδή ένα γεωτρύπανο έφτασε έξω από τον Καστελόριζο, η ελληνική κοινωνία θα το δεχθεί. Η ελληνική κοινωνία είναι πλήρως σάπια από τη βάση της και έχει, όπως φάνηκε και στις τελευταίες εκλογές, να μου επιτρέψετε, τελείως άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες στην τσέπη της, τα οικονομικά, αν οι τράπεζες θα δώσουν λεφτά και δεν συμμαζεύεται. Δεν βλέπω εγώ καμία προτεραιότητα γύρω μου να ασχολείται κανένας με εθνικά θέματα στο βαθμό που να αποφασίζει για τη ζωή του. Οι περισσότεροι, κύριε καθηγητά, το κάνουν όχι εσείς, ως ένα πάρεργο, μια ενασχόληση άλλη. Σου λέει, να μάθω και τι γίνεται γι' αυτό. Δεν είμαστε σε θέση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, να βάλουμε μπροστά αυτή την προτεραιότητα από την καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε. Θα σας πω πολύ συνοπτικά, μονολεκτικά, επιγραμματικά, τρία ζητήματα που εγώ θεωρώ διάγνωση των τελευταίων δεκαετιών. Mm-hmm. Αν μπορούμε να πάμε πιο μπροστά, ότι οι εμφύλοι μας ρίζωσαν διχόνοιες και διαιρέσεις, που και σήμερα συνεχίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά απουσιάζει αυτό που ονομάζουμε στρατηγική κουλτούρα. Mm-hmm. Ωραία. Για να υπάρξει εθνική στρατηγική, απαιτείται στρατηγική κουλτούρα. Στρατηγική κουλτούρα σημαίνει ασφαλώς, όπως είπα και προηγουμένως, γνώση και επίγνωση. Δεν μπορώ να μιλώ για ένα όρο στοιχειώδη νηπιακής αντίληψης του διεθνούς συστήματος και να σε αντικρούμε με πράγματα που δεν μπορεί πια να νικήσεις.
Κάποια επιχειρήματα είναι έτσι τα είχα γράψει κάποτε. Ναι, ναι, η βλακεία είναι. Έτσι τα. Επομένως, η στρατηγική κουλτούρα είναι και όρια έννοιες και συνεννόηση γύρω από κεντρικά ζητήματα. Στη συνέχεια είναι να μην αναιρείται η στρατηγική κουλτούρα σε κάθε περίπτωση από ανυπόσπιστα ιδεολογήματα. Δεν μπορεί να συγχαίεται. Η μεγάλη ελληνικότητα, ο ελληνισμός της ιστορίας, που στηρίζεται στη δημοκρατία και στην ελευθερία με δέλτα και έψιλο, και στη φιλοπατρία του Σοκράτη ή του Ρίγα Φεραίου ή του Μακριάννη, να συγχαίεται αυτό το πράγμα με τους εθνοσοβινισμούς της Ευρώπης και της Αμερικής, mm-hmm. που εξόντουσαν τους μισούς πληθυσμούς τους να κάνουν κράτος. Yeah. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί να ενοχοποιείται η φιλοπατρία, η οποία δεν είναι μόνο ένα στοιχείο πολισμού που έχουν όλα τα έθνη ή πρέπει να έχουν για να είναι βιώσιμα και να στηρίζουν το κράτος, το οποίο κράτος ακριβώς, ένα τρίτο στοιχείο πολιτικής κουλτούρας, είναι να θεωρείται από όλους το κράτος αυτό που είναι. Είναι ο θεσμός συλλογικής ελευθερίας μιας κοινωνίας. Ας διαβάσουν το άρθρο 2 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ. Ναι. Εσωτερική αυτοσυγκρότηση, αυτοδιάθεση των ανθρώπων, μη υπέβαση εσωτερικά τους για κρατική ισοτιμία. Αυτό σημαίνει ότι το καθεστώς της κρατικής κυριαρχίας είναι αυτό που σου επιτρέπει να λειτουργείς αυτεξούσια, να αυτορυθμίζεσαι ελεύθερα στο εσωτερικό, στην βάση της δικής σου ιδιοσυστασίας ανθρωπολογικής, πολιτισμικής και κάθε άλλη, όπως διαμορφώθηκες ιστορικά ως κοινωνία. Διότι ένα άλλο στοιχείο, ας το πούμε και αυτό στοιχείο πολιτικής κουλτούρας που στην Ελλάδα φαίνεται να είναι ελληματικό, δεν έχουμε σωστή θεάση της ιστορίας. Ναι. Κάποιος πολύ σημαντικός διεθνολόγος, ο Ρόμπερτ Γκίλπιν, σε ένα συνέδριο καθηγητών διεθνολόγων, είχε πει: δεν έχουμε δικαίωμα να βρισκόμαστε εμείς εδώ και να συνομιλούμε και να εμφανιζόμαστε στους αξιόπιστες απόψεις γύρω από τη διεθνή πολιτική στην Αμερική αυτό, εάν δεν συμφωνήσουμε 3-4 πράγματα. Το πρώτο είναι σχόλιο την ιστορία. Σχόλιο να εξαρτήσει την ιστορία. Το διεθνές σύστημα αποτελείται από ομάδες διακριτές και χωριστές. Δεύτερο, ονομάζονταν έθνη, φυλές, οτιδήποτε ναι. άλλο. Σήμερα ονομάζονται κράτη, εθνοκράτη. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα κράτη ήταν για κάποιους λόγους που αφορούν την συγκρότηση της δομής του συστήματος, συγκρουσιακά και ανταγωνιστικά. Ανταγωνιστικά και συγκρουσιακά. Το τρίτο, ότι η ασφάλεια σε όλες ανεξαρτήτως αυτές τις ομάδες, είτε αυτοί ήταν Κινέζοι, είτε οι Ινδιάνοι στην Αμερική, είτε σήμερα Αγγλία, η Βρετανία, η Γαλλία, οτιδήποτε άλλο, θεωρούσαν στην πιο ψηλή βαθμίδα των ιεραρχιών τους την ασφάλειά τους πολύ σημαντικό κριτήριο. Και τέταρτο, εάν αυτό το κριτήριο, την ασφάλεια της κοινωνίας, την ελευθερία της κοινωνίας, δηλαδή, για να μπορεί να συγκροτείται εσωτερικά όπως αυτή θέλει και όχι όπως άλλοι θέλουν, θα πρέπει να ξέρουμε, λέει, ότι υπέρχονται ζημιές, πολύ μεγάλες ζημιές, ματαιώνονται όλες οι ευγενείς φιλοδοξίες, εάν δεν έχουμε ασφάλεια. Mm. Αυτό μας οδηγεί σε ένα, δεν το τελευταίο, ας πούμε το τελευταίο όμως, κριτήριο του διεθνούς συστήματος, ποιο είναι το σύγχρονο διεθνές σύστημα. Δεν μπορούμε να μην έχουμε θέαση του σύγχρονου διεθνούς συστήματος. Αυτά που λέχθηκαν από συναδελφούς μου, από πολιτικούς, από μέχρι και πρωθυπουργούς, με εδώ 90, ότι επίκειται λόγω παγκοσμιοποίησης, μα δεν υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Όπως εξήγησε ο πολύ καλός, κορυφαίος επιστήμονας Παναγιώτης Κοντήλης, δεν υπάρχει παγκοσμιοποίηση, δεν υπάρχει παγκόσμια κοινωνία. Υπάρχει πλανητικοποίηση των φαινόμενων. Το ότι οι διεθνικοί φρόντες κινούνται παντού είναι πλανητικοποίηση αυτό. Δεν ρυθμίζονται όμως. Ναι. Δεν υπάρχει παγκόσμια κοινωνία, παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό σύστημα, παγκόσμια εξουσία, παγκόσμια κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν εκεί, όχι αν υπάρχει τώρα. Το ερώτημα είναι αν κάποιοι επιθυμούν να υπάρχουν όλα αυτά. Απαντάτε που είπατε. Και αυτό από την καλή επιστήμη των διεθνών σχέσεων. Έντουαρντ Καρ, ένας άλλος κορυφαίος διεθνολόγος, ο οποίος εξήγησε πολύ τεκμηριωμένα κιόλας, ότι σε όλη την διαχρονία, σε όλη την ιστορία, οι οικουμενικίστικες απόψεις, αυτό που λέμε σήμερα διεθνισμοί, κοσμοπολιτισμοί κλπ. Διεθνισμός, ναι. Ήταν πάντοτε μεταφιέσεις των ηγεμονικών αξιώσεων ισχύως. Ακόμα και ο πανελλαδισμός. Έλεγαν οι υπόλοιπες πόλεις, μα τι λέτε πανελλαδισμός στους Αθηναίους. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι εξάρτητος, αυτοεξούσιος, να αυτοκυβερνούμε. Σωστό. Στην αρχαιότητα, η εθνική ανεξαρτησία, εξού και ένας τίτλος βιβλίου μου είναι Εθνική Κοσμοθεωρία. Η μόνη κοινή εθνική κοσμοθεωρία όλων των εθνών, όλων των εποχών, είναι η εθνική ανεξαρτησία. Στην κλασική εποχή, το ιδεώδη της ανεξαρτησίας, το αντίστοιχο της εθνικής ανεξαρτησίας σήμερα, όπως περιγράφεται στον ΟΗΕ, δεν λέμε τίποτα περίεργο. Όταν λέμε εθνική ανεξαρτησία, εννοούμε εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία. Αυτό που περιγράφει ο ΟΕΕ. Στην κλασική αρχαιότητα, θεωρείται ως το ιδεώδη της ανεξαρτησίας
Και ήταν προϋπόθεση για να υπάρχει εσωτερική αυτοσυγκρότηση και δημοκρατικός προσανατολισμός. Ναι. Δεν μπορούσε να έχει δημοκρατία τέτοια. Κύριε καθηγητά, ερώτημα τώρα, γιατί εδώ βάλατε 7 κριτήρια και ένα 8 συνολικό που εγώ ξέρω από τα λίγα που γνωρίζω ότι δεν πληρούμε κανένα σαν κοινωνία. Από τα 8 που βάλατε. Και έρχομαι στο εξής. Ο Νταβούτογλου, παίρνω παράδειγμα πάλι. Έχω διαβάσει και εγώ το βιβλίο του με τις λίγες μου γνώσεις. Εμένα μου έκανε και ένα ψήγμα και μια οσμή ναζισμού, αν θέλετε, μέσα. Ή αν όχι ναζισμού, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω. Μου θυμίζει και λίγο το ζωτικό χώρο, τη θεωρία του ζωτικού χώρου με μπουρδουκλωμένες τις έννοιες. Αλλά δεν δέχεται καμία κριτική στο εσωτερικό της Τουρκίας. Θεωρήθηκε θέσφατο. Πριν από μερικά χρόνια κάποιος τόλμησε να γράψει κάτι εναντίον του και πέσανε να τον φάνε. Έχω την αίσθηση ότι ο τουρκικός λαός, κύριε καθηγητά, είναι μακριά από όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι κάποιοι σοφοί, κάποιοι άριστοι που αποφασίζουν για αυτόν και δεν είμαι σίγουρος ότι ο πολίτης στον Διγιάρμπακιρ έχει άποψη για το τι κάνει ο Ερντογάν στην εξωτερική πολιτική. Αντίθετα, ο πολίτης στη Θήβα έχει άποψη για το τι κάνουμε εμείς στην εξωτερική πολιτική. Όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και δεν το λέω αριστοκρατικά, το λέω ρεαλιστικά. Ναι, την θέση σας ενδεχομένως μπορούμε να την απαντήσουμε με ερωτήματα, ναι, τα οποία θα πρέπει όμως να απαντηθούν. Το πρώτο είναι ότι είναι γνωστό ότι μετά το 22 υπήρχε μια μεγάλη διαφοροποίηση εντός της Τουρκίας. Αρχικά ο Νταβούτογλου είχε υπόψη του να φέρει μέσα από τον Ισλαμισμό και τους Κούρδους μαζί του, αλλά και άλλες κουρδικές οθνότητες. Στη συνέχεια, το ερώτημα του μεγάλου είναι κατά πόσο τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από αυτή την σύγκρουση, αλλά όχι μόνο σύγκρουση, και μάλιστα και των Οθωμανών, επέρχεται μια σύγκληση και ομογενοποίηση καταστάσεων στην Τουρκία, που όταν την καταλάβουμε δεν θα την περιμέναμε όταν θα έρθει. Διότι ήταν διαφοροποιημένη η Τουρκία, ναι. Βεβαίως, λέγοντας αυτό ταυτόχρονα, θέτω και ένα άλλο ερώτημα. Είναι τελικά αθεράπευτα σχιζοφρενικό κράτος της Τουρκία, διότι εμπεριέχει εντός του πολλές κοσμοθεωρίες. Ναι. Ένα, δύο, τρεις. Συνάδελφοί σας, κύριε καθηγητά, σχίζουν τα ρούχα τους στα κανάλια ότι διαλύεται η Τουρκία. Ναι, εγώ τους έχω φιλοξενήσει εδώ πολλές φορές. Αύριο διαλύονται. Μεθαύριο διαλύονται. Οι Κούρδοι θα πέσουν και θα μας φάνε. Οι Αλεβίτες. Διαβάζω τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν μου φαίνεται εμένα κάτι που να συμβαίνει αυτό στο άμεσο μέλλον. Κοιτάξτε, στις διεθνείς σχέσεις λέμε ότι δεν προβλέπουμε πράγματα. Ναι. Και δεν πρέπει να προβλέπουμε, διότι δεν μπορεί να προβλέψεις. Είναι τους τάσεις που μπορούμε να δούμε. Και ναι. Εάν η Τουρκία δεν κινείται προς καταστάσεις ομογενοποίησης της με διάφορους τρόπους και μάλιστα γύρω από ήπια εντός εισαγωγικών εκτός, άλλο θέμα, ισλαμικά δόγματα, είναι ένα ζήτημα το οποίο εάν δεν οδηγήσει προς την κατεύθυνση της συνοχής θα διονυστεί η αυταρχική εξουσία που το κρατούσε μέχρι τώρα το καταστός ενοποιημένο. Και βεβαίως είναι λογικό αυτό. Διαφορετικά θα διαλυθεί η Τουρκία και δεν νομίζω θα είναι τόσο ανορθολογική να οδηγηθούν προς τα εκεί. Κάπου δηλαδή στην επιβίωση του κράτους. Βεβαίως, κάπου παίζει στην Τουρκία, από δεκαετίες όχι τώρα, το κουρδικό ζήτημα. Πόσο ορθολογικό είναι. Έχω μεγαλώσει, κύριε καθηγητά, να ακούω συναδέλφους σας για το περιβόητο κουρδικό ζήτημα. Δεν μπορώ κι εγώ πια, έχω φτάσει 46 χρονών, συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν βλέπω πια αυτόν τον ξεσκόμο των Κούρδων. Τον Ερντογάν ψηφίσανε κατά μεγάλο ποσό στις τελευταίες εκλογές. Δεν νομίζω ότι θέλουν να φύγουν από την αγκαλιά της Μεγάλης Τουρκίας και να πάνε μόνοι τους να ξεκινήσουν την αρχή δομές. Έχω την αίσθηση ότι μόνοι τους δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα, μήπως πρέπει, δεν το λέω για εσάς, για τους υπολείπους το λέω, να τελειώνουμε και με αυτή την, πώς να πω, την αυταπάτη της ελληνικής διεθνούς γεωστρατηγικής που λέει ότι υπάρχουν και οι Κούρδοι στα ανατολικά που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Εγώ δεν βλέπω δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Όπως είπατε, να ομογενοποιούνται, βλέπω, και να ενσωματώνονται. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιοι ηγέτες συμπεριλαμβανομένου του Νταβούτογλου αφετηριακά τουλάχιστον είχαν στο μυαλό τους μια σύγκληση με τους Κούρδους και κάποιο είδους αυτονομία στην περιοχή αυτή. Δεύτερον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί Κούρδοι έχουν εξισλαμιστεί σίγουρα, εκτουρκιστεί σίγουρα. Ναι. Τρίτο όμως, το κουρδικό ζήτημα είναι πολύ διάστατο. Έχει και στην Τουρκία, έχει στο Ιράκ, στην Συρία, παντού. Ναι. Εκεί λοιπόν μπαίνει μια άλλη παράμετρος τώρα που φέρει η Τουρκία δεν είναι απαθής. Είναι ότι άλλες δυνάμεις στο πλαίσιο των ανακατανομών, των γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην περίμετρο της Ευρασίας, άλλα κράτη, του Ισραήλ ίσως στην πρώτη γραμμή, αλλά και η Αμερική και άλλα κράτη, βλέπουν το κουρδικό πια ως στοιχείο των ανακατανομών ισχύως και συμφερόντων. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος θέλει να υπάρχει ένα κουρδικό κράτος. Όλοι θα ήθελαν 2, 3, 4. Σωστό. Για να τους ελέγχουν βασικά. Πολύ σωστό αυτό. Και γιατί είναι και πολύ πληθυσμιακή, ναι, αν κάποιος. Επομένως, αυτή η κίνηση της Τουρκίας, δυτικά της, ανατολικά της, και βλέπουμε διαρκώς μεταλλαγές στις σχέσεις με την Αμερική για αυτό το θέμα και με την Ρωσία επίσης.
Ας μην προδικάζουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Είναι ανεξέλεξη, μια εξέλιξη κατάσταση και η Τουρκία δεν είναι ένα παθές κράτος. Και εδώ, ακριβώς το πρωί, δεν μου αρέσει να ασχολείται την επικαιρότητα, αλλά χτύπησα τρεις δηλώσεις του Τζαβούσογλου. Δεν ισχύει καμιά συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο αν απουσιάσει την Τουρκία. Έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα του 1974, ΑΚΑΡ. Στο όλο το Αιγαίο και στην Κύπρο τώρα λέει. Και στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Ναι. Και Ερντογάν, αυτό του Τζαβούσογλου, είναι στο βιβλίο του Στρατηγού Βάθος, ότι κάθε σπιθαμή του Αιγαίου, τη Μαύρη Θάλασσα, η ομογενή στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, αλλά και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Ναι. Ενδιαφερόμαστε και θα του προστατεύσουμε. Ναι. Απλώς να αναφέρω το μεγάλο ερώτημα, γιατί αναβλήθηκε η αποστολή των F-16 για να κάνω μια έτσι βολτούλα προς την Κύπρο. Όπου ναι. Μια λέξη θα πω για την Κύπρο. Λέμε ότι δεν συνέφερε οικονομικά, λέει, να τα πάμε στην παρέλαση. Δεν μπορούσε. Γιατί ανακοινώθηκε. Τώρα μην με βάζετε, μην φέρετε σε δύσκολη θέση. Ναι. Κοιτάξτε, δεν θα σταθώ σε αυτό ως μεγάλο γεγονός. Ναι. Θα σταθώ στο γεγονός επειδή ίσως σας γνωρίζετε κάποιο ρόλο διαδραμάτιση για τον νέο αμυντικό χώρο. Βεβαίως. Αλλά και για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Και αυτό το ονόμαζα τριπλή στρατηγική, με την έννοια κεντρική στρατηγική στο κεντρικό Αιγαίο, στη Θράκη. Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπραγμάτευση στη βάση της ενωμένης τάξης κοινότητας και ασφαλώς ενιαίο αμυντικό χώρο για να υπάρχει εκεί άμυνα. Διαφορετικά είμαστε όμοιροι. Δεν βλέπω τον ενιαίο αμυντικό χώρο να υπάρχει. Μα τι λέτε, ποιος ενιαίο αμυντικό χώρο. Δεύτερο. Και να πω και κάτι, συγγνώμη, να σας στεναχωρήσω, εντός εισαγωγικών να στεναχωρήσω. Και οι Κύπροι πολλές φορές δεν θέλουν να υπάρχει ο ενιαίο αμυντικό χώρο. Εγώ τους Κύπριους, και δεν το λέω επειδή είμαι. Καλά, το λέω χαρτολογώντας τώρα προς Θεού. Είμαι λαδίτης πια, είμαι 30-40 χρόνια εδώ. Αλλά πρέπει να τους θαυμάζουμε που επιβίωσαν μόνοι τους 40 χρόνια. Είναι προφανές. Αλλά πρέπει να πω ταυτόχρονα ότι τώρα λυγίζουν πια. Ναι. Λυγίζουν με την ιδέα ότι μήπως θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε κάτω από την Τουρκία. Ως Ελλήνες δεν θα επιβιώσουν. Γιατί γνωρίζουμε, έχω και ένα σχετικό άρθρο, η Λεβαντίνη είναι μίας χρήσεως. Αυτό νόμιζα η Λεβαντίνη το 22 και μετά. Και σε μία-δύο γενιές τους εξάλειψαν. Αλλά για την Ελλάδα όμως, ναι. Και αυτό είναι μεγάλη σημασία στον νεοαμυντικό χώρο. Και πάντα το λέγαμε αυτό. Και τι θα λέμε και τι παραστάσεις θα δίνουμε. Διότι η στρατηγική δεν είναι πόλεμος. Η στρατηγική είναι μια τεράστια αλυσίδα με πολλούς κρίκους. Ο πόλεμος είναι ένας κρίκος, ο τελευταίος μάλιστα. Ναι. Πριν από αυτό υπάρχουν οι προθέσεις, υπάρχουν οι εξοπλισμοί, υπάρχουν οι δηλώσεις, τα δόγματα, οι παραστάσεις οι λεγόμενες, τα perceptions. Εδώ λοιπόν όταν οι άλλοι δίνουν αυτά τα perceptions, αυτές τις παραστάσεις, κάθε μέρα και εμείς σιωπούμε και κάνουμε και τέτοιες κινήσεις αποφασιστικής αρνητικής παράστασης, να μην στείλουμε τα F-16, να δηλώσουμε έστω και στοιχειωδώς ότι υπάρχει ακόμα ένα νεοαμυντικό χώρο. Με συγχωρείτε, αυτά είναι πράγματα που δείχνουν στην Ελλάδα να μην καταλαβαίνουν τα αθηκά συμφέροντα. Δηλαδή, όταν δείτε εδώ τα πορεία των αθηκών συμφερόντων, θα σα για ένα πίνακα του Νόρτερ Λάιν. Θα δείτε ότι οι ομογενείς, και σωστά το λέει ο Ερντογάν εδώ και ο Νταβούτογλου πιο μπροστά, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για ένα έθνος. Οι Άγγλοι έκαναν πόλεμο στο κάτω εκεί στην Λατινική Αμερική. Για αυτό. Οι Ισραηλοί βρήκαν χρυσή λύση που δεν υπήρχε για να πάνε στο Εντέμπε να πάρουν 8 ευρώ. Εβραϊκό δόγμα δεν στην είναι στρατηγική αυτό, κύριε ανάλυση. Όπου είναι ένας πολίτης μου είναι η χώρα. Ακριβώς. Στη στρατηγική ανάλυση λέει δύο πράγματα. Ότι σωστές παραστάσεις δίνονται ακόμη και με τους μορφασμούς του προσώπου. Όχι να κάνεις υπολογισμένη συγκεκριμένη δήλωση. Ναι. Και ακόμα και με τους μορφασμούς του προσώπου. Και το δεύτερο είναι ότι αξιόπιστο είναι εκείνο το κράτος, τουλάχιστον στο υπέρτατο σημείο, όπου ακόμα και ένας πολίτης του ή ομοεθνής του είναι αιτία συγκρούσεως εάν κινδυνεύσει. Μάλιστα. Και επιτρέπω μια ακόμη θέση. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά. Μάλιστα. Ότι εδώ στην Ελλάδα, ξεχάστε τους Κύπριους. Υποτιμάνε τι σημαίνει να μπει η Κύπρος υπό τουρκική επικυριαρχία. Πριν τη αλλαγή συνόρων, θαλάσσιων και κάθε άλλο είδους, θα έχουμε και μια ομοιρία στρατηγική του Ελλάδος. Αλλά συζητάει κάποιος κάτι τέτοιο. Συγγνώμη τώρα. Ναι. Συζητάει κάποιος να μπούμε υπό τουρκική. Εγώ βλέπω για διζωνικά κράτη. Δέλτα όμικρο. Δέλτα όμικρο. Και ο λόγος από τη δεκαετία του 80 ήδη υποστηρίζαμε την ένταξη στην κοινότητα. Ήταν ακριβώς για να ξεφύγουμε από τη διζωνική δικαιωματική με πολιτική ισότητα που δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο κράτος. Επιτρέψτε να σα πω αλήθεια, ναι. Ότι επειδή είχα σε διαπραγμάτευση σε κάποια φάση, έκανα και μελέτη
για να εξηγήσω ότι δεν υπάρχει δυσμενική δικαιωματική με πολιτική ισότητα. Είναι αδιαρρημένο κράτος υποχείρου άλλων. Η έπικη είναι έγκλημα πολέμου κοινική. Επομένως και να φύγουν τα στρατόπεδα και εγγύησεις που δεν θα φύγουν. Μα δεν φεύγουν, δεν το βάζουν πουθενά και οι Τούρκοι να φύγουν. Μέσα, αν υπάρχει μέσα από έπικους και Τούρκους πολιτική ισότητα, θα είναι ένα αδιαρρημένο κράτος υπό την έλεγχη της Τουρκίας. Και αυτό λέει τώρα ο Ερντογάν. Ότι ό,τι υπάρχει εκεί ανήκει και σε εμάς. Μια Γάζα ουσιαστικά πάνε να κάνουν εκεί και από ό,τι καταλαβαίνω με λίγες. Επειδή θα μας πάρει νύχτα, αν κάτσουμε εμείς οι δύο εδώ πέρα, θα τα λέμε μέχρι αύριο. Είναι πολύ ωραία συζήτηση. Θέλω ένα σχόλιο, δεν σας αφήνω ακόμα να φύγετε. Ένα σχόλιο ήθελα να το ρωτήσω από την πρώτη στιγμή. Είδα τον Ερντογάν στον ΟΗΕ. Ήταν υποτίθεται μια σύνοδος για το κλίμα, έχει σχέση και με το επόμενο θέμα που θα φιλοξενήσουμε, όπου πήγαν οι ηγέτες όλων των χωρών και το μόνο που δεν είπαν βεβαίως είναι για το κλίμα. Είπαν ευχολόγια για το κλίμα και μετά ο καθένας είπε τον πόνο του. Η εμφάνιση, κύριε καθηγητά, του Ερντογάν στο συμβούλιο, στην ομιλία του, ήταν μια εμφάνιση ηγέτη παγκοσμίου βεληνικούς. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί ακόμα και ο μεγαλύτερος εχθρός του. Μου έκανε τρομερή εντύπωση δε αυτή η προσπάθεια ένωσης όλων των Ισλαμιστών, ένωσης όλων των μουσουλμάνων του κόσμου. Ήταν σαν να πήρε ένα πρόβλημα που υπάρχει σε κάθε μέρος του κόσμου που υπάρχει μουσουλμάνος και να προσπαθεί μέσω αυτού να το επικοινωνήσει ή να το λύσει. Υπάρχει δύναμη άλλη μουσουλμανική που μπορεί να φρενάρει τον Ερντογάν πριν πάρει το σκύπτρο του υπερσουλτάνου? Οπότε εκεί φαντάζομαι δεν έχουμε σωτηρία, δεν έχουμε αύριο όλοι μας. Είναι το Ιράν. Το Ιράν. Αλλά το Ιράν αντιμετωπίζει γι' αυτό πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Τουρκία και το Ιράν υποχρεώνονται να συγκλίνουν σε κάποια πράγματα, είναι γνωστό ότι έχουν μεγάλες διαφορές. Είναι βεβαίως ο ιστορικός στρατηγικός αντίπαλος της Τουρκίας που είναι η Ρωσία. Ναι. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον βραχυχρόνια και μισοπρόθεσμα, να παίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και με το Ιράν και με τη Ρωσία. Και ότι ο Ερντογάν είναι συνοβατή γύρω από αυτά. Αλλά πρέπει να δεχθούμε με μεγάλη ικανότητα. Το που θα οδηγήσει αυτό που θέλω εγώ να απογραμμίσω είναι ότι ό,τι έκφραση και να υπάρχει, η Τουρκία δεν είναι κράτος να υποτιμηθεί και εμείς ξοδέψαμε τόσα πολλά λεφτά, σπάνιους πόρους για την άμυνά μας τόσες δεκαετίες. Μπορούσαμε να κινηθούμε με τρόπο που να τον καταστήσουμε ορθολογιστή. Ναι. Και εδώ είναι το κόστος όφελος. Το είπατε στην αρχή. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή, να ξέρετε. Είμαστε φαν έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω ήταν μια ωραία συζήτηση. Εγώ πάντα προσπαθώ να τα αποκριθώ με τις γνώσεις που έχω ως δημοσιογράφος σε τέτοιες συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ήφαιστο λοιπόν για την παρουσία του εδώ. Προχωράμε γρήγορα την εκπομπή μας, κυρία Σανοζίδου μου. Διότι εδώ μας απασχολούν. Τώρα θα σας βοηθήσουν, κύριε Ήφαιστο, εδώ οι συνάδελφοι να αποχωρήσετε. Γιατί το πρόβλημα πια ξεφεύγει από το εθνικό, ξεφεύγει από το πατριωτικό, είναι παγκόσμιο, είναι κλιματικό, είναι κάτι πιο σφαιρικό. Εμείς τώρα δεν ξέρω αν σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι αργά το καταλάβαμε, υπό την έννοια ότι δεν βλέπω και την υπόλοιπη Φίλιο να ήταν σε κάποια τρομερή εγρήγορση. Υπήρχαν άνθρωποι όπως ο επόμενος προσκεκλημένος μας, ο οποίος παραδοσιακά προσπαθούσε να μας προειδοποιήσει για τα ζητήματα που έρχονται από αυτό που λέγεται κλιματική αλλαγή. Και για να μην στεναχωρήσω και τους συνωμοσιολόγους σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται Γη, ακόμα και η κλιματική αλλαγή έχει γίνει αντικείμενο διαγωνισμού και σεναρίων για τα κατά πόσο υπάρχει ή όχι αυτή η περιβόητη κλιματική αλλαγή. Κοντά μου είναι ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών του Αστροσκοπείου Αθηνών. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, κύριε Μιχαλόπουλε. Ήθελα απλώς για να σας βάλω στη συζήτηση να πω ότι εγώ δεν είμαι αυτό που λένε, δεν έχω οικολογική συνείδηση, δηλαδή μέσα μου. Αλλά αυτό το καλοκαίρι μου έχει γεννηθεί η περιέργεια να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει γύρω μας, πώς πλήττεται ο πλανήτης και κυρίως, τα λέω έτσι για να μου τα απαντήσετε σφαιρικά, τι μπορώ να κάνω εγώ, αριστομένους 4Γ στην Κηφισιά, Ηλίας Παπα-Νικολάου, του Νικολάου και της Ελένης, να σώσω τον πλανήτη. Μπορώ να διαμαρτυρηθώ για να τον σώσουν κάποιοι άλλοι ή μπορώ και εγώ να τον σώσω κάπως? Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή και νομίζω ότι βάζετε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και είναι μεγάλη μου χαρά να έχω και εγώ μια πάρα πολύ μικρή συμβολή σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο μόλις αναφέρετε. Μου βάλετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Γι' αυτό, για να τα πείτε όλα μαζί. Ας αρχίσουμε, πιάνουμε ένα-ένα τα πράγματα. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, κύριε Μιχαλόπουλε, που μας απειλεί? Υπάρχει. Να το πω όσο πιο κομψά και όσο πιο επιστημονικά, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι επιστήμονας, δεν είμαι πολιτικός. Εντάξει, υπάρχουν εντονότατες ενδείξεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και διεθνείς οργανισμοί. Ο πιο μεγάλος οργανισμός είναι ο Διακυβερνητικός Οργανισμός για την Κλιματική Αλλαγή, το IPCC, βραβείο Νόμπελ, όπου στην τελευταία διότι μάζει τώρα και την καινούργια έκθεση, η τελευταία έκθεση ήταν ξεκάθαρη,
έλεγε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και όχι μόνο ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχει βάλει, να το πω όσο πιο εκλαϊκευμένα γίνεται, έχει βάλει ο άνθρωπος το χεράκι Μάλιστα. του σε αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα Δεν είναι δηλαδή ένα φυσικό φαινόμενο. Ένα φυσικό επακόλουθο ακριβώς, θα γινόταν. Ας πούμε. Αλλά είναι κάτι στο οποίο ο άνθρωπος έχει βάλει το χεράκι του. Μάλιστα. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ τώρα δημοσιογραφικά. Βλέπουμε στις ειδήσεις και εμείς γεμίζουμε τα δελτία μας με πλάνα από μεγάλες φυσικές καταστροφές, δυστυχώς με ανθρώπινα θύματα πολλές φορές και με πράγματα που λέμε ότι δεν είναι συνηθισμένα. Όπως καταλαβαίνουμε πάλι από τους μετεωρολόγους ότι λέει η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, η θερμοκρασία θα ανέβει, πάμε για καύσονες, πέρασαμε ένα καλοκαίρι πολύ ζεστό. Νομίζω παραμένει ότι έχουμε το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη πάντως, παρόλα τα προβλήματα. Όλα αυτά, κύριε Μιχαλόπουλε, είναι επακόλουθα της κλιματικής αλλαγής ή είναι φαινόμενα που θα υπήρχαν έτσι κι αλλιώς, απλώς εμείς τα βάζουμε κάτω από αυτό το πέπλο, από αυτό το μανδύα? Όχι, όχι. Είναι, πολύ σωστά το θέσατε, είναι μία σειρά από τις εκφάνσεις της κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Κάποια είναι μετρήσιμα γιατί έχουμε μεγάλη σειρά δεδομένων. Παραδείγματος χάρη, είναι ξεκάθαρο ότι η θερμοκρασία στον πλανήτη έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μια αύξηση της στάθμης των θαλασσών. Και αυτό είναι μετρήσιμο και αυτό το βλέπουμε. Μάλιστα, στο πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας, για να ευλογήσουμε, το πούμε πάλι έτσι, ναι, και τα γένια μας, ο αρχαιότερος μετεωρολογικός σταθμός είναι ο σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Μετράει τη θερμοκρασία από το 1850 και τα δεδομένα του είναι ξεκάθαρα για αυτή την αύξηση, η οποία παρατηρούμε στην Ελλάδα, η οποία είναι κάτι περισσότερο λίγο από τον ένα βαθμό. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα λίγο να επιμείνω. Όταν ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, νομίζει ο κόσμος και λίγο έτσι εσφαλμένα ότι θα δούμε παντού μια σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση η οποία είναι λίγο της μόδας και χρησιμοποιείται για άλλες δυστυχώς καταστάσεις, τα περιβόητα hot spots. Ναι. Υπάρχουν μια σειρά από hot spots στον πλανήτη μας. Ένα από τα hot spot όπου αναμένουμε η κλιματική αλλαγή να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις είναι και η γειτονιά μας, είναι η Μεσόγειος. Αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες μιλάνε για δύο μεγάλα hot spot. Την Αρκτική, όπου εκεί η θερμοκρασία αυξάνεται περίπου 5 φορές πιο γρήγορα από το μέσο όρο, και τη Μεσόγειο, που έχει αυξηθεί 3 φορές πιο πολύ από το μέσο όρο. Άρα είναι μια δεύτερη παράμετρο, mm-hmm, την οποία θέλω να βάλουμε στο τραπέζι και να το καταλάβουμε πολύ είναι καλά. Στη γειτονιά μας. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε μια γραμμική αύξηση παντού με τον ίδιο ρυθμό. Υπάρχουν περιοχές όπου αναμένεται να επηρεαστούν πολύ πιο έντονα από ό,τι κάποιες άλλες. Ωραία. Να καταλάβω λοιπόν κάτι, επειδή το πάμε πολύ ωραία. Αυτό βλέπετε να γίνεται σε ένα βάθος χρόνου, αλλά καταλαβαίνω ότι τα συμπτώματα, μάλλον την έκφανση του κάθε φαινομένου που λέτε, το καταλαβαίνουμε και γύρω μας καθημερινά, έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό, μιλώντας σήμερα τώρα τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, που χτες είχε 32 βαθμούς, 33 βαθμούς. Δεν είχε τα τελευταία 10 χρόνια. Ούτε θεωρώ φυσιολογικό να πνίγονται χωριά, τέλος πάντων στα Γιάννενα ή οπουδήποτε, επειδή ρίχνει μια έντονη βροχόπτωση, γιατί μπαζωμένα ήταν και πέρσι και πρόπερσι. Και έβρεχε και πέρσι και πρόπερσι. Σίγουρα δεν έχουμε κάνει το καλύτερο πολεοδομικά. Υπάρχει περίπτωση να μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι κάποια στιγμή? Ας ξεκινήσουμε λίγο από... Μιλάω δηλαδή για το ακραίο φαινόμενο να μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Καταρχάς, αυτά τα ακραία φαινόμενα έχουν ποσοτικοποιηθεί. Είναι ξεκάθαρο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός λέει ότι την τελευταία δεκαετία οι καταστροφές, οι φυσικές καταστροφές, οι οποίες οφείλονταν σε κλιματικούς παράγοντες, τα έχει υπολογίσει, mm-hmm, έχει υπολογίσει ότι αυτά κοστίζουν 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Ποσό το οποίο είναι 10 φορές μεγαλύτερο από ό,τι ήταν μέχρι και 10 φορές Μάλιστα. από τις προηγούμενες δεκαετίες. Άρα είναι ξεκάθαρα, τα φαινόμενα είναι την τελευταία δεκαετία, mm-hmm, πολύ πιο έντονα από ό,τι ήταν προηγούμενα. Ένας από τους τρόπους που περιμένουμε ή τα μοντέλα μας λένε ότι θα εκφραστεί η κλιματική αλλαγή είναι, πέρα από την αύξηση θερμοκρασίας, το λιώσιμο των πάγων κτλ. Κτλ. Είναι το να θα έχουμε ακραία φαινόμενα πολύ πιο έντονα και πολύ πιο συχνά. Άρα λοιπόν, δηλαδή, δεν είναι μόνο η αύξηση θερμοκρασίας και όλα αυτά τα οποία ο αριθμός των θερμών ημερών. Φέτος, παραδείγματος χάρη, είχαμε το πιο θερμό καλοκαίρι από τότε που καταγράφουμε τις θερμοκρασίες πάνω σε αυτόν τον πλανήτη Γη. Μάλιστα. Δεν σημαίνει όμως ότι έκανε 47 στον Ικεντέ. Σημαίνει, μάλλον ανάποδο το λέω, δεν σημαίνει ότι θα κάνει 47 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να κάνει όμως 47 βαθμούς Κελσίου μια εβδομάδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό να ανεβάζει, ας πούμε, το. Ναι, δεν θα κάνει συνέχεια 40, φαινόμενα, θα κάνει μια εβδομάδα 47, ας πούμε. Φαινόμενα σαν αυτά που βλέπουμε έντονα, περιμένουμε στο μέλλον να γίνουν πιο εντονότερα και να είναι πιο συχνά. Ένα από και τα... αναπάντεχα. Φυσικά, φυσικά. Ένα, ας πούμε, από τα μεγαλύτερα όπλα μας τα οποία λείπουν είναι οι παρατηρήσεις. Κάποιες, για κάποιες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία ή το ύψος μπορούμε. Για κάποια άλλα, όπως χάρη για τους τυφώνες, η συστηματική τους παρατήρηση αρχίζει και γίνεται πολύ πιο έντονη τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια καταγραφή τόσο μεγάλη όπως για τη θερμοκρασία. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, είναι πάλι ξεκάθαρο ότι στο Βόρειο Ατλαντικό, εκεί που βλέπουμε τους ισχυρότερους φαινόμενους, τους ισχυρότερους τυφώνες, τα ισχυρότερα γεγονότα, έχουμε μια αύξηση. Όχι μόνο στον αριθμό τους, όχι μόνο στην έντασή τους, αλλά και στην έκτασή τους. Αρχίζουν δηλαδή, χτυπάνε, επηρεάζουν περιοχές ακόμα πιο βόρεια. Και όλα αυτά είναι από τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε για την κλιματική αλλαγή. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος το 1993. Δεν έχω προλάβει δυστυχώς τις ρυθμίσεις του νόμου. Είμαι το Μάρτιο του 1993. Δεν θυμάμαι, κύριε Μιχαλόπουλε, υδροστρόβιλο στο Κατάκολο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Και έχω καλύψει πολλά τέτοια θέματα. Και το συναντώ την τελευταία τριετία 4-5 φορές μπροστά μου. Αυτό συμβαίνει διότι τώρα δημιουργείται ή συνέβαινε και παλαιότερα, αλλά παλαιότερα δεν υπήρχε ο χωρικός να το τραβήξει με το κινητό, δεν είχαμε site να το μάθουμε. Άρα ουσιαστικά ήταν ένα ζήτημα που συνέβαινε, αλλά δεν το κατέγραφε κανείς. Πάρα πολύ απλά πάλι. Ένα από τις κινητήριες δυνάμεις για να φτιαχτούν όλοι αυτοί τυφώνεις, υδροστρόβιλοι, παρόλο που οι υδροστρόβιλοι φυσικά δεν μπορούν να συγκριθούν. Καλά, ναι, είναι... προφανώς. Το λέω σαν περίεργο. Ναι. Όλοι αυτοί από πού ξεκινάνε? Ξεκινάνε από μια ζεστή θάλασσα. Mm-hmm. Όταν η θερμοκρασία της θάλασσας είναι ψηλή, είναι αυτό το οποίο τα ζωντανεύει, τα κρατάει ζωντανά. Και πάλι στην περιοχή μας είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε τα τελευταία πάλι χρόνια στη Μεσόγειο μια αύξηση της θερμοκρασίας. Άρα λοιπόν είναι πιθανό, φυσικά μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό που είπατε ότι δεν είχαμε τα κινητά, δεν είχαμε, αλλά έχουμε τώρα αυτή την αύξηση θερμοκρασίας, η οποία ξέρουμε ότι είναι μία από τους κινητήριους μοχλούς όπου εμφανίζονται αυτά τα ακραία φαινόμενα. Να σας πω τώρα κάτι που ήθελα να το συζητήσουμε από την αρχή, αλλά τέλος πάντων το αμέλησα. Το ξέρετε ότι υπάρχει στην Αμερική μια ολόκληρη τάση του λεγόμενου prepping. Είναι από τη σύντομηση του preparing, ναι. Όπου είναι άνθρωποι ολόκληροι, οι οποίοι περιμένουν να έρθει η μεγάλη φυσική καταστροφή και ετοιμάζουν τον εαυτό τους για να ζήσουν, να μπορέσουν να επιβιώσουν στη φύση, να μπορέσουν να ανάψουν μια φωτιά, ναι. Να σώσουν τις οικογένειές τους. Αυτή η τάση έρχεται και στην Ελλάδα. Πιστεύετε δηλαδή ότι ένας θόρυβος παραπάνω γύρω από το ότι το κλίμα αλλάζει θα μας κάνει καλό τελικά ή κακό? Θα γεμίσουμε γύρω μας, πώς το λένε, αεροβυσσόνες, κρούσους, οι οποίοι θα έχουν γεμάτη την αποθήκη νερά, τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, και θα περιμένουν να χτυπήσει ο ανεμοστρόβιλος για να σωθούνε? Βλέπω με ανησυχεί το ότι οι μαθητές πάνε και διαδηλώνουν για την Γκρέτα, την κλιματική αλλαγή κτλ. Αλλά κανένας από αυτούς δεν είναι σε θέση να πει τι πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε τα φαινόμενα που είπατε. Δηλαδή, μήπως υπάρχει μια άκομψη, πώς να το πω, έχει γίνει της μόδας η ιστορία, για να το πω χοντρικά, έτσι χοντροκομμένα. Ναι, έγινε της μόδας και κάτω από την επιφάνεια, στο δεύτερο στρώμα του κρεμμυδιού, δεν μπαίνει κανείς. Είναι, να αλλάξουμε τον κλίμα, να αλλάξουμε τον πλανήτη. Είπε ο Τραμπ, ο οποίος είναι τρομερός ηγέτης. Και εγώ, λέει, θέλω φρέσκο νερό και καθαρό αέρα. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτό. Και εγώ θέλω. Τι πρέπει να κάνω για να το έχω? Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Τέτοια, όταν έχουμε μεγάλα προβλήματα, και θεωρώ ότι η κλιματική αλλαγή είναι πρωτίστως και ένα μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο, θα έχουμε σίγουρα και τέτοιες έτσι εκφράσεις, τις οποίες εγώ λίγο τις θεωρώ ακραίες, θεωρώ λίγο περιφερειακές. Από την άλλη, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχει η διάσκεψη του Παρίσιου. Έχει βάλει όριο μέχρι το 2050 ότι δεν πρέπει η θερμοκρασία να ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό. Μηδενικές εκπομπές διάβαζα, ρίπον. Ναι. Και εδώ πάλι μία πάλι διευκρίνηση. Δεν θέλω να φοβήσουμε τον κόσμο. Όταν ο κόσμος ακούει μηδενικές εκπομπές, θεωρεί ότι θα πρέπει αύριο να σταματήσουμε να πετάμε τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα. Και... Ο πρώτος στόχος για να γίνουν μηδενικές εκπομπές, τι πρέπει να το κάνω πάλι όσο πιο απλά γίνεται. Ναι. Θα πρέπει. Αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε μια αύξηση θερμοκρασίας, ένας από τους παράγοντες ή ο κύριος παράγοντας που οφείλεται αυτό είναι η αύξηση της συγκεντρώσης αυτό το οποίο ονομάζουμε θερμοκηπικά αέρια. Mm-hmm. Το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο κτλ. Κτλ. Αυτά από πού παράγονται? Το διοξίδιο του άνθρακα κυρίως παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων.
Και γιατί αυξάνει στην ατμόσφαιρα? Αυξάνει γιατί οι φυσικοί μηχανισμοί απορρόφησης του, που είναι η θάλασσα και η βλάστηση, δεν φτάνουν. Άρα αυτοί μπορούν να απορροφήσουν μόνο το 50%, το υπόλοιπο 50% παραμένει στην ατμόσφαιρα. Και αυτή η συνεχής προσθήκη στην ατμόσφαιρα είναι αυτή η οποία το επιτυχαίνει. Είναι και μια λύση να φτιάξουμε περισσότερη βλάστηση. Άρα λοιπόν, όταν λέμε μηδενικές εκπομπές, τι λέμε? Να περιορίσουμε τις εκπομπές μας, όχι στο μηδέν, κατά περίπου 50%, ώστε ό,τι εκπέμπουμε να απορροφάται από το περιβάλλον, από τη θάλασσα και από τη βλάστηση. Μπορούμε πάντως να φτιάξουμε και περισσότερη βλάστηση, νομίζω, και μπορούμε επίσης να προασπίσουμε την ήδη υπάρχουσα βλάστηση. Γιατί έτσι όπως πάμε το 2050, αυτό το 50% δεν θα απορροφάται, έχω την αίσθηση. Ακριβώς, σίγουρα. Δηλαδή, μεγάλα γεγονότα τα οποία είχαμε φέτος, όπως οι πυρκαγιές που είχαμε στη Ρωσία, Αμαζόνιο, στη Σιβηρία, αλλά και, στον Αμαζόνιο, αυτά πέρα από το ότι πολύ σωστά θέσατε, κατέστρεψαν ένα από τις μεγάλες αποθήκες ή μηχανισμούς που μπορούν να απορροφήσουν διοξίδιο του άνθρακα. Ταυτόχρονα όμως εξέπεμψαν τεράστιες ποσότητες διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή είχαμε ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας. Άρα ένα πράγμα πρακτικό που μπορεί να κάνει, ξέρω, κάποιος είναι να εξηγήσει στον Μπολσονάρο στην προκειμένη περίπτωση ότι μεγάλο ο Αμαζόνιος δεν είναι τσιφλίκι σου. Ακριβώς. Ο Αμαζόνιος ανήκει σε όλο τον πλανήτη. Άρα όμως και όλος ο πλανήτης θα πρέπει να τον προστατεύει, φαντάζομαι. Όπως επίσης και τα δάση στη Σιβηρία, κάποιος πρέπει να το πει στον Πούτιν ότι δεν είναι δικά σου εδώ αυτά, αυτά είναι ο πνεύμονάς μου. Αλλά και κάποιος πρέπει να τον προστατεύει. Και έρχομαι στη συνωμοσιολογία από αυτό. Είναι το πρώτο βήμα, αυτά που μας λέτε κύριε Μιχαλόπουλο εδώ, είναι το πρώτο βήμα της παγκοσμιοποίησης. Θέλετε να μας κάνετε όλους ένα, εδώ μέσω των leaders μας κάνετε τέτοια προπαγάνδα και θέλετε να χάσουν τα εθνικά κράτη, είναι πράγματα που έχω διαβάσει. Ναι, αυτά. Το καταλαβαίνω. Τα εθνικά κράτη θέλετε να χάσουν την ταυτότητά τους και την ιδιοκτησία τους στις πλουτοπαραγωγικές πηγές με αφορμή την κλιματική αλλαγή που δεν υπάρχει. Τα είπα ωραία, έτσι. Μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι ίσως το θέμα είναι ακόμα λίγο πιο μπερδεμένο. Δηλαδή, είναι μερικές χώρες οι οποίες έχουν όφελος από αυτή την κλιματική αλλαγή. Και δεν είναι τυχαίο ότι δύο από τις πιο ισχυρές χώρες, τόσο και η Αμερική όσο και η Ρωσία, η αύξηση της θερμοκρασίας, ας πούμε στη Σιβηρία, μια περιοχή η οποία είναι μόνιμη καλυμμένη με πάγο ή είναι τούνδρα κτλ., θα γίνει μια πολύ έφορη περιοχή. Ωραία. Οπότε. Τους βολεύει κιόλας. Ακριβώς. Αν το θέλει, εκεί είναι το μεγάλο δράμα. Εκεί, δηλαδή. Εκεί είναι το μεγάλο δράμα για μένα, ότι θα πρέπει όλες οι χώρες να καταλάβουν ότι θα πρέπει να δούνε το μέλλον με μια έτσι όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης. Γιατί δεν έχουν να κάνουν. Δηλαδή, το βλέπουμε παραδείγματος χάρη, σας είπα πριν για τους κυκλώνες. Μπορεί η Αμερική. Να τους, όλη αυτή η αύξηση θερμοκρασίας να νιώθει ότι δεν θα έχει σε βάθος χρόνου κέρδος, θα μπορούν πάνω οι περιοχοί οι οποίοι είναι παγωμένες τώρα, τα ταξίδια να γίνουν στο Βόρειο Πόλο πολύ πιο σύντομα, θα μπορούν να έχουν επαφή σε πλουτοπαραγωγικές περιοχές. Τι να το κάνεις, άλλη, βλέπουμε χώρα, ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα χτυπάνε αυτή τη χώρα πολύ πιο έντονα. Βέβαια. Και κάθε χρόνο είναι και εντονότερα. Και είχαμε αυτό. Τον κυκλώνα την Κατρίνα, είχαμε φέτος τον Άνω Τυφώνα, το οποίο άγγιξε την περιοχή με πολύ μεγάλες καταστροφές. Να πω και επίσης κάτι το οποίο έχω ψάξει από προσωπικό ενδιαφέρον. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα με το πώς χτίζουν πια τα σπίτια στις ΗΠΑ. Γιατί σας θυμίζω ότι τα σπίτια στις ΗΠΑ δεν χτίζονταν με την πρόγνωση και την πρόβλεψη τέτοιων φαινομένων. Αντίθετα, εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα αυστηρό αντισεισμικό κώδικα. Γιατί το βασικό μας πρόβλημα εμάς ήταν ο σεισμός. Άρα βάζαμε μπετό, άρα βάζαμε σίδερα. Στην Αμερική οι ταινίες όλες είναι γεμάτες με αυτά τα σπιρτόκουτα ουσιαστικά, τα οποία πραγματικά ο τυφώνας τα πάει και τα φέρνει. Και ένα ζήτημα μεγάλο που υπάρχει πια κυρίως στις μεσοδυτικές πολιτείες είναι, παιδιά, πώς χτίζουμε εμείς. Γιατί εδώ πέρα κάθε τρεις και λίγο ξεσπιτωνόμαστε από έναν κυκλώνα ο οποίος μας παίρνει το σπίτι και μας το σηκώνει. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μιχαλόπουλε, θέλω. Και το λέω, είναι ωραία συζήτηση χαρτολογώντας, αλλά θα το κάνουμε και πρακτικό. Πραγματικά, εγώ πολίτης, τι μπορώ να κάνω για να μην καταστρέφει το πλανήτης, εκτός από τα αυτονόητα. Φαντάζομαι που είναι να μην σπαταλώ το νερό, να μην ρυπαίνω, δηλαδή αυτά που κάνει κάθε πολίτης που έχει λίγο μυαλό, ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχει κάποια συνήθεια. Διάβαζα, ας πούμε, για τις αεροπορικές πτήσεις ένα άρθρο. Και έλεγε, είχε κάνει ο συντάκτης μία τέλος πάντων περίεργη μπακαλική και αριθμητική και μετρούσε τι καταστροφή είναι για τον πλανήτη μία αεροπορική πτήση. Το ζήτημα δεν είναι να κατοικούμε σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά να καλύπτουμε και τις ανάγκες μας. Σίγουρα. Καταρχάς, θεωρώ ότι εμείς σαν πολίτες, και αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα τα οποία προσπαθούμε να περάσουμε.
Έχουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο μία σειρά από μαθήματα τα οποία θεωρώ πολύ επιτυχημένα. Πηγαίνουν συνάδελφοι και κάνουν μαθήματα στα σχολεία και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και προσπαθούμε να περάσουμε, να εμφυσίσουμε στη νέα γενιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόβλημα. Ναι. Είναι ξεκάθαρα, τα μοντέλα δείχνουν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα άμεσα. Πρέπει μέχρι το 2050 να μειώσουμε τη θερμοκρασία, γιατί μετά θα πάμε σε επίπεδα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και κάθε βαθμός Κελσίου ή κάθε μισός που θα κερδίσουμε, και αυτό είναι ένας τρόπος που θεωρώ ότι περνάει, πρέπει να περάσει προς τα έξω, στοιχίζει δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια, στις τοπικές κοινωνίες. Τι κάνουμε όμως εμείς, τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχάς, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουμε όσο πιο ενεργοί πολίτες. Δηλαδή, από τα πολύ απλά πράγματα, από την κατανάλωση του ρεύματος, από το να κλείνουμε τις λάμπες, από το να μην σπαταλάμε. Δηλαδή, αυτό ας μπει. Νομίζω ναι, δεν οικολογική συνείδηση. Δεν, δηλαδή, ακριβώς, ναι. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Πάλι νομίζουμε ότι όλα τα έχουμε, ζούμε ακριβώς όπως είπατε, στο καλύτερο μέρος του κόσμου. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά τα έχουμε, όλα τα κάνουμε τα τη ζωάρα μας, οι άλλοι ακριβώς, θα ακριβώς, και εμείς θα πάμε για καφέ το απόγευμα. Ναι. Ναι. Αυτό θεωρώ θα πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι αυτό το χρωστάμε στα παιδιά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες αλλαγές στον πλανήτη έχουν γίνει από τη δεκαετία του 50-60, δηλαδή από τη γενιά μου και από τη γενιά των πιο μεγάλων. Και θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρέος στα παιδιά μας να τους παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο. Και αυτό πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν, πρώτα πρέπει να ακολουθήσουμε μια οικολογική συνείδηση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι. Δεν έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό προσπαθούμε στη νέα γενιά. Είναι αυτοί οι οποίοι θα δούνε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε, να μάθουμε να ζούμε. Είναι αυτό που ονομάζουμε να κάνουμε καλύτερες κατασκευές, να παίρνουν τα μέτρα μας και όπως γίνονται τα μαθήματα ή σε περίπτωση σεισμού, να ξέρει τώρα και ο κόσμος να μπει σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Τι ακριβώς, τι κάνουμε, τι γίνεται. Μάλιστα. Και το τρίτο είναι η πίεση. Πρέπει να πιέσουμε σαν κοινωνία τους πολιτικούς μας. Όσο πιο πολύ γίνεται, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η πίεση. Και εγώ το θεωρώ, μπορεί να έχει λίγο καρικατούρα, αλλά αυτή η κίνηση που γίνεται με την πιτσιρικαρία, συγχωρέστε μου την. Από το να βγαίνουν για άλλα πράγματα, καλύτερα γι' αυτό. Ελπίζω να έχει συνέχεια αυτό, γιατί όπως σας είπα, είναι η γενιά η οποία θα έχει όλες τις αυτές τις επιπτώσεις. Ωραία, μου άρεσε η συζήτηση πολύ. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να καταλάβω εγώ, γιατί πραγματικά δεν το ξέρω. Είπατε πριν για την καύση των ορυκτών, δηλαδή το πετρέλαιο, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Έχει βρεθεί κάτι το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες της ανθρωπότητας που δεν είναι πετρέλαιο και δεν έχει. Δεν βλάπτει το περιβάλλον. Διάβαζα ένα άρθρο πάλι για τις ανεμογεννήτριες. Προσπάθησα να κάνω το μάθημά μου για να ανταποκριθώ εδώ στη συζήτηση. Και κάποιος έγραφε, ένας επιστήμονας, ότι και οι ανεμογεννήτριες βλάπτουν το περιβάλλον, σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν κάτι άλλο τέλος πάντων κτλ. Και αυτές χαλάνε το μικροκλίμα της περιοχής. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε πια με τις ανάγκες που έχουμε σαν άνθρωποι το 2019, έχω την εντύπωση ότι κάποιον θα βλάψουμε. Ισχύει αυτό? Υπάρχει κάποια πηγή ενέργειας που να μην βλάπτει κανέναν και να οδηγεί σε ένα παραδεισένιο πλανήτη? Έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Θεωρώ ότι είναι και εκεί σαν χώρα είμαστε πολύ τυχεροί και πρέπει να στοιχηματίσουμε, να ρίξουμε το βάρος μας αυτή. Αν κάποιος κοιτάξει το λογαριασμό της ΔΕΗ, αυτό που μόνο πληρώνει, αλλά άμα ρίξει και μια ματιά στα ψηλά γράμματα, θα δει ότι η χώρα μπορεί να αυτή τη στιγμή παράγει γύρω στο 20-25% της ενέργειάς του από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, μια χώρα η οποία ουσιαστικά ποτέ δεν ήταν στρατηγική της, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Άρα, αν θέλετε να φτάσουμε το 50%, εγώ θεωρώ δεν είναι και ένα τεράστιο βήμα όταν βλέπουμε χώρες όπως είναι στο βορρά, η Δανία, η οποία αυτή τη στιγμή εξάγει και ενέργεια την οποία παράγει με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή με ανεμογεννήτριες. Με ανεμογεννήτριες. Ναι. Εμείς έχουμε και τους ανέμους στα νησιά μας και τον ήλιο μας. Άρα ο συνδυασμός αυτών των δύο θεωρώ ότι μπορούν να δώσουν λύσεις. Κύριε Μιχαλόπουλε, συγγνώμη, όλα τα χωράφια στη Λαμία απ' έξω είναι γεμάτα φωτοβολταϊκά. Δεν καλλιεργούν τίποτα. Εκεί όμως δεν υπάρχει καμία συνείδηση οικολογική. Εκεί σου λέει ο αγρότης, κοιτάξτε, πήρα τώρα μια επιδότηση, μου έδωσε η τράπεζα ένα δάνειο, θα το βάλω φωτοβολταϊκά και σε 10 χρόνια ξαναβάλω πατάτα. Δεν χάνει το κόσμος. Λέω να πω δηλαδή ότι τα κάνουμε ακόμα και αυτά πασαλημένα. Συμφωνώ. Ναι. Γιατί ουσιαστικά όταν τα λανσάραμε, ας πούμε, επιτραπεί αυτή η έκφραση, βάλαμε σαν πρώτο πράγμα το κέρδος. Ότι θα έχετε παραγωγή και θα το πουλήσετε στη διπλάσια τιμή στη ΔΕΗ. Έτσι. Οπότε όλοι οι αγαπητοί. Θα είμαστε ευχαριστημένοι και θα είμαστε οικολόγοι. Ναι. Δεν τους δώσαμε πρώτο ότι αυτό, παιδιά, εδώ είναι το θέμα. Και θεωρώ ότι αυτό, επειδή τέτοια φαινόμενα
σαν και αυτά που βλέπουμε αυτές, δυστυχώς αυτή την εποχή, mm-hmm. αλλά και ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια με τις φωνικές πυρκαγιές, δυστυχώς θα μπουν στην καθημερινότητά μας. Αυτό θα πρέπει ένα ηχηρό καμπανάκι να το χτυπήσουμε, mm-hmm. να το δώσουμε, να καταλάβουμε ότι κάθε χρονιά που περνάει και δεν παίρνουμε μέτρα, αυτό είναι εις βάρος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι μια ωραία συζήτηση και υπόσχομαι στους viewers του Leaders να έχουμε περισσότερες τέτοιες συζητήσεις, γιατί το κλίμα, έστω και αν έγινε μόδα, είναι κάτι που μας απασχολεί. Τώρα δεν ξέρω αν μας απασχολεί καθυστερημένα. Ελπίζω να προλάβουμε τέλος πάντων τις εξελίξεις. Λοιπόν, πρώτο Leaders της χρονιάς με εκλεκτούς καλεσμένους. Ευχαριστώ την κυρία Σανοζίδου εδώ, την αρχισυντάκτριά μας, που κανονίζει όλα. Εμείς απλώς παρουσιάζουμε, όπως έχω ξαναπεί. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε για τις ώρες ακριβώς σε Αμερική, Αυστραλία και Καναδά, για να μην σας λέω πράγματα τα οποία πολλές φορές σας μπερδεύουν σε σχέση με την ώρα Ελλάδας. Μέχρι την άλλη εκπομπή, μέχρι την άλλη Δευτέρα, να είστε όλοι καλά.